Στο πρώτο φιλικό της σεζόν αναμετρήθηκαν το περασμένο Σάββατο στο γήπεδο του Τυμπακίου ο φιλόδοξος φέτος ΑΟΤ, ομάδα της Α1Ε με την ΚΑΠΑ19 του Όφη. Η ομάδα του Τυμπακίου ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, είχε μια σημαντική ευκαιρία με τον Αλέκο Ζαφίρη στα πρώτα λεπτά να ανοίξει το σκορ. Στη συνέχεια, μετά από φάση διαρκεία, σου του Μεταξάκη, δοκάρι από τον Ζαφίρη, τελικά ο Τριάντης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους απέναντι στην ομάδα ΚΑΠΑ19 του Όφη, 1-0, και λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, μετά από κόρνερ του Ζαφίρη, ο νεαρός Φουντουλάκης με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του Μιχάλη Κουτεντάκη, ΑΟΤ ΚΑΠΑ19 Όφη 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Όφη μπήκε με γκολ, ήταν αυτή τη φορά η σέντρα του Χνάρη και η κεφαλιά του Φωτιάδη, μείωση του σκορ 2-1. Για την ομάδα του Μανώλη Πατεμτζή με τον γκολ του Φωτιάδη που μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Στη συνέχεια είχε μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία ο ΑΟΤ με τον Μεταξάκη για να βάλει τρίτο γκολ, δεν τα κατάφερε. Όπως και λίγο αργότερα με τον Σαμπροβαλάκη με τον νεαρό Χνάρη να διώχνει σε κόρνερ. Στα τελευταία λεπτά ο Όφη ανέβασε την απόδοσή του και μια καλή ευκαιρία με τον Ζαχαριουδάκη, η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Στη συνέχεια ένα σουτ του Χαλκιαδάκη μπλόκαρε στην γωνία του ο Δημαράκης. Άλλη μια ευκαιρία σημαντική είχε με τον Φωτιάδη, ΚΑΠΑ19 του Όφη, μπλόκαρε ξανά ο Δημαράκης και στα τελευταία λεπτά ένα σουτ από τον Μπέκου, ο Δημαράκης απέκρουσε στη γωνία του.